Φρίκη, οργή και αποτροπιασμό στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνο από τη φωνική επίθεση με θύμα 70χρονο κτηνοτρόφο που δίνει μάχη ζωής και θανάτου στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τον πυροβόλησαν, τον βασάνισαν κοβοντάς του ακόμη και τη γλώσσα σε μια πράξη ακατανόητης βεντέτας που φαίνεται να εκτυλίσσεται εδώ και χρόνια. Έχουν συμβεί ιστορικά, τα ξέρετε, πολύ πιο φρικιαστικά πράγματα. Τώρα, αυτό που συνέβη στο Ρέθυμνο, προφανώς μας σοκάρει, είναι μια ακραία συμπεριφορά βίας. Με το χέρι στη σκανδάλη, δεκάδες πάνοπλοι αστυνομικοί σαρώνουν την περιοχή τόσο για να εντοπίσουν υπόπτους όσο και για να αποσοβήσουν ευρύτερο ξέσπασμα βίας και αντεκδίκησης, καθώς η ατμόσφαιρα με το άκουσμα της είδησης της φρικαλέας επίθεσης είναι εκρηκτική. Το άγριο έγκλημα εκτυλίχθηκε το πρωί λίγο πριν από τις 7. Ο 40χρονος είχε μόλις φτάσει στο πυμνιοστάσιο του, πήρε τροφή από μια αποθήκη και πήγε στην πίσω πλευρά, ανοίγοντας την πόρτα για να ταΐσει τα ζώα του. Το θύμα, έχοντας δεχτεί σφαίρες και στα δύο πόδια, σωριάστηκε στο έδαφος. Μια ακόμη σφαίρα διαπέρασε το χέρι του στην προσπάθειά του να αμυνθεί και καρφώθηκε στο θώρακα. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Έχει δεχτεί τα δύο του πόδια και το ένα του χέρι από πυροβολισμός. Αλλά ενδεχομένως να έχει και άλλα χτυπήματα τα οποία θα δείξουν εξετάσεις. Το σκηνικό της πρωτοφανούς αγριότητας ολοκληρώθηκε με το δράστη να χαράζει, είτε κατά άλλες πληροφορίες να κόβει με κτηνοτροφικό ψαλίδι τη γλώσσα του θύματος. Ο δράστης, όπως όλα δείχνουν, δεν ήθελε απλά να τον σκοτώσει, αλλά να στείλει μήνυμα προς όλη την οικογένεια του κτηνοτρόφου. Η είδηση προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό σε ολόκληρη την Κρήτη. Δυστυχώς, στην Κρήτη έχουμε τέτοιες μορφές βίας. Δεν εννοώ ότι συγκεκριμένη με τη γλώσσα, αλλά έχουμε βασανιστήρια και σε άλλες περιπτώσεις. Πριν ή μετά το φόνο. Παρότι σφάδαζε βαριά τραυματισμένος, ο κτηνοτρόφος κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια τους γιους του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία, καθώς φαίνεται να έχει δεχτεί τουλάχιστον 6 σφαίρες. Ενώ και το τραύμα στη γλώσσα που παραπέμπει σε μεθόδους κοζανόστρα είναι εξίσου βαρύ. Δεν είναι αυτή η Κρήτη. Για την Κρήτη είμαστε υπερήφανοι. Ελάχιστοι όμως παμαυρώνουν. Όλη αυτή την εικόνα της Κρήτης είναι εκ μέρους της περιφέρειας καταδικαστέα όλα αυτά τα γεγονότα. Όπως διαπίστωσαν οι γιατροί, μία από τις βολίδες έχει φτάσει ακόμη και μέχρι τη σπονδυλική στήλη του θύματος που μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το πρώτο πράγμα που θέλανε να αντιμετωπίσουν ήταν ότι είχε χάσει πάρα πολύ αίμα και θέλανε αυτό να ισορροπήσει. Ο 70χρονος κτηνοτρόφος είναι πατέρας του 26χρονου Ρεθυμνιώτη που δέχτηκε επίθεση με διαλυτικό υγρό τον Ιούλιο στον Κουπέ Ρεθύμνου. Μια υπόθεση που, όπως όλα δείχνουν, σχετίζεται με τη φωνική επίθεση στο Βιλανδρέδο. Κίνητρο και των δύο στιγερών επιθέσεων φαίνεται να είναι διαφορές. Για ένα κομμάτι γης μόλις 50 τετραγωνικών, όπως υποδεικνύουν τα πρώτα στοιχεία. Οι διοκτικές αρχές αναζητούν ως βασικό ύποπτο μέλος της οικογένειας του 40χρονου, που συνελήφθη στα μέσα Αυγούστου και κατηγορείται ως ηθικός αυτούργος της επίθεσης με το διαλυτικό υγρό, καθώς ο 50χρονος που το είχε πετάξει στον ανυποψίαστο Ρεθυμνιώτη, όταν συνελήφθη ομολόγησε ότι πληρώθηκε από το 40χρονο για να το πράξει. Δείχνει μίσος και έντονο πάθος μίσους, το οποίο μπορεί να προέρχεται από διαστρεβλωμένο αίσθημα αδικίας ενδεχομένως ή που συνήθως αυτό το διαστρεβλωμένο αίσθημα αδικίας εδράζεται πάνω σε συμπεριφορές που έχουν συμβεί μεταξύ του δράστη ή του θύματος στο παρελθόν. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Εκτιμά ότι γνωρίζει την ταυτότητα των δραστών και, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, υπάρχει συσχετισμός δύο περιστατικών. Έλλη Κοκάλλη, καλησπέρα. Και νομίζω ότι είναι μία υπόθεση σε μια πολύ έμπειρη αστυνομική συντάκτρια που χαρακτηρίζεται ως πρωτόγνωρη για τα αστυνομικά δεδομένα της Κρήτης, όταν μάλιστα έχουμε αυτά τα μεσαιωνικά βασανιστήρια, δηλαδή κόβουν τη γλώσσα ενός ανθρώπου.
Πραγματικά, ακόμη και οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν σοκαριστεί και η ενημέρωση που έχουν από τους γιατρούς τους έχει θορυβήσει ακόμη περισσότερο για τον αδίστακτο χαρακτήρα του ανθρώπου που βρέθηκε το πρωί πρόσωπο με πρόσωπο με τον 70χρονο και δεν περιορίστηκε στο να τον χαζώσει κυριολεκτικά, να τον πυροβολήσει στα πόδια για να τον αναγκάσει να γονατίσει, να τον ρίξει στο έδαφος. Φαίνεται ότι η βολή που τον τραυμάτισε στο χέρι και στη συνέχεια πέρασε η βολίδα μέσα στο σώμα του 70χρονου είχε σκοπό να ολοκληρώσει την πράξη αυτή της, όπως φαίνεται, αποφασισμένης ανθρωποκτονίας. Ενώ όταν αντιλήφθηκε ο δράστης ότι το θύμα ήταν ακόμη ζωντανό, θέλησε με αυτό το φρικαλαίο τρόπο να στείλει και το δικό του μήνυμα όχι μόνο στον 70χρονο, τον οποίο κόβοντάς του τη γλώσσα επιχείρησε να τον αποτρέψει, να τον σταματήσει από το να φωνάζει και να καλεί βοήθεια, αλλά και να στείλει μήνυμα σε ολόκληρη την οικογένεια, προφανώς προδίδοντας και τα κίνητρα της πράξης του και την ταυτότητα των εμπνευστών και των φυσικών αυτούργων αυτής της επίθεσης. Δεν θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με ένα και μόνο πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν έχουν καταγράψει οι κάμερες που είχαν εγκαταστήσει τα μέλη της οικογένειας στην κτηνοτροφική εγκατάσταση. Φαίνεται να υπάρχει η εικόνα, η μορφή ενός εύσωμου ανθρώπου, ο οποίος είχε επιχειρήσει να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κάτι που ομοιάζει με κουκούλα, δεν είναι κουκούλα, είναι πιο διάφανη, ίσως να πρόκειται και για κάποιο τύπου κάλτσα, που με αυτήν προσπάθησε να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Κάτι τέτοιο, την ύπαρξη δηλαδή οπτικού υλικού που καταγράφει μέρος της πράξης, έχουν επιβεβαιώσει και οι γη του θύματος, ένας εκ των οποίων είναι και ο 26χρονος, ο οποίος δέχτηκε αυτή την επίθεση πριν από λίγες ουσιαστικά ημέρες στο Ρέθυμνο, όταν τον περιέλουσαν με αυτό το καυστικό, με αυτό το διαλυτικό υγρό που του προκάλεσε βλάβες τόσο δερματικές όσο και οφθαλμικές. Να σας πω ότι οι άνθρωποι στην περιοχή είναι απόλυτα σοκαρισμένοι και μουδιασμένοι. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι αυτού του είδους η διαφορά που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα σε δύο οικογένειες που ζουν στην συγκεκριμένη περιοχή και στην οποία έχει αποδοθεί το κίνητρο της επίθεσης σε βάρος του 26χρονου γιου της οικογένειας, θα μπορούσε να συνεχιστεί με ένα τέτοιο τρόπο. Δεν θέλουν να το πιστέψουν ότι από μια τόσο ασήμαντη για τα μάτια όλων των συνετών ανθρώπων και των λογικών θα μπορούσε κάποιος έστω να πυροβολήσει κάποιον σε μια στιγμή ένταση, σε μια στιγμή θυμού, με αφορμή και με βασικό πρόβλημα την οπλοκατοχή, οπλοχρησία στην Κρήτη. Θα μπορούσε σε μια οποιαδήποτε περίπτωση να αιτιολογηθεί ένας καυγάς και ένα όπλο που θα βρίσκεται στη διάθεση των ανθρώπων να χρησιμοποιηθεί για μια τέτοια πράξη τραυματισμού είτε ανθρωποκτονίας. Αλλά η συνέχεια της πράξης είναι πραγματικά κατανόητη, ομοιάζει μόνο με στιγνές δολοφονίες τύπου Κόζα Νόστρα και πραγματικά οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν απαντήσεις για το ποιοι κρύβονται πραγματικά πίσω από αυτή την επίθεση και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να κριθούν όπως αξίζει σε μια τέτοια στιγνή και αποτρόπαιη πράξη. Ο 70χρονος παραμένει διασωληνωμένος, δίνει μάχη ζωής και θανάτου πραγματικά, καθώς τα τραύματά του είναι πολλαπλά, έχει υποστεί μαζική αιμορραγία, ιδίως και από το τραύμα στη γλώσσα, την οποία όπως έχουμε αναφέρει έκοψε με ένα κλαδευτήρι ο δράστης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλλη.